Κατευθείαν και περιμένουμε να μας πείτε τι γνωρίζετε ότι έχει συμβεί τόσο στις Βρυξέλλες από που γύρισαν ή γυρνάνε, δεν ξέρουμε ακόμα το επιτελείο μας με επικεφαλής τον κύριο Τσακαλώτο, δηλαδή αν το πράγμα έπεσε σε αδιέξοδο, τι έγινε, όσο και στη Σύνοδο Κορυφής με την περίφημη επιστολή του κυρίου Τσίπρα. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο από αυτά που γνωρίζουν οι κοινοί άνθρωποι, για να το πω έτσι εντελώς κατευθείαν και ειλικρινά. Γνωρίζω ότι η μία έχοντας γίνει πρόσβαση στο Μαξίμου, εννοείται, και στο Υπουργείο Οικονομικών. Πάρτε το όπως θέλετε. Πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Ξέρω και γνωρίζω, όπως γνωρίζουν όλοι, ότι έγινε μία σκληρή προσπάθεια να επιτευχθούν συγκλήσεις, κυρίως στα ζητήματα του σταξιοδοτικού και το εργασιακό κομμάτι. Νομίζω ότι εκεί πιθανά να υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις, τις οποίες δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αποτυπώσω πολύ συγκεκριμένα. Αλλά θα σας έλεγα, κυρία Τσαπανίδου, ότι κοιτάξτε, επειδή είμαστε και μπροστά στη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών για τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Συνθήκη της Ρώμης. Θα πω το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρξει, και αυτή είναι μια στάση την οποία κρατάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση και σε αυτά τα ζητήματα, εάν η Ευρώπη συνεχίσει σε ένα δρόμο που στα δικά μου μάτια μοιάζει αρκετά καταστροφικός, θα έλεγα. Ένας δρόμος διαίρεσης, ένας δρόμος βορρά-νότου, ένας δρόμος ανισοτήτων, ένας δρόμος διάλυσης της κοινωνικής συνοχής, δεν είναι ένας δρόμος που μπορεί να βρει, να δει το μέλλον της Ευρώπης. Και γι' αυτό, κύριε Ματά, θα μου επιτρέψετε. Ναι, να σας επιτρέψω. Από τη στιγμή λοιπόν που εσείς επισημαίνετε τόσο σωστά, συμφωνώ απολύτως και εγώ μαζί σας με αυτό που λέτε, ότι μιλάμε για μια Ευρώπη που αλλάζει έτσι όπως την περιγράφετε και έχει αυτές τις προοπτικές μπροστά της. Η Ελλάδα κατεβαίνει με μία απέτηση να ενταχθεί και για το θέμα των εργασιακών και των συλλογικών συμβάσεων στη διακήρυξη την καινούρια. Δεν θα έπρεπε να πάει ένας πρωθυπουργός, Έλληνας πρωθυπουργός, έχοντας προηγουμένως συνεννοηθεί και ενημερώσει και τη Βουλή, πάρντας και τη σύμφωνη γνώμη των άλλων κομμάτων, για το τι θέλει να κάνει η χώρα μας τα επόμενα 60 χρόνια μέσα στην Ευρώπη, ποια θέση πρέπει να έχει, πού πρέπει να μπει, σε ποια ταχύτητα. Εδώ μας τοποθετούν εκτός ευρωζώνης πάλι με τις δηλώσεις του Σόιμπλε. Κοιτάξτε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας, αλλά όχι τον τρόπο που βλέπετε τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Εμείς τι λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μην ξεχνάτε ότι είμαστε η κυβέρνηση η οποία πήρε μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία με δύο συνόδους με τις χώρες του Νότου, στις οποίες δεν είναι όλες, μάλλον θα έλεγα καμία, κοντά στη δικιά μας ακριβώς αντίληψη. Λέμε λοιπόν ότι σε αυτό το τοπίο το οποίο υπάρχει σήμερα, δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ευρώπη για να έχει μέλλον ως ενωμένη Ευρώπη πρέπει να αποκαταστήσει το κοινωνικό της πρόσημο, την κοινωνική της αλληλεγγύη, τα ζητήματα μέσα σε αυτά και των εργασιακών σχέσεων, διότι η ζούγκλα που υπάρχει στα εργασιακά στη χώρα μας υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Αυτός ο δρόμος, κατά τη γνώμη μας, είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να επαναφέρει μια Ευρώπη που όλοι οραματιζόμασταν, και να βάλει φρένο στις ακροδεξιές φωνές και στα μορφώματα αυτά που εμφανίζονται με ισχυρή δυναμική. Πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Οι σκοτεινές μέρες μπορεί και να μην είναι τόσο παρελθόν. Πρέπει πάντα να είμαστε ανήσυχοι. Μάλιστα. Και σε εγρήγορη σε αυτό. Άρα με αυτή την προοπτική πάμε. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Πείτε μου κάτι. Υπάρχει περίπτωση, αν δεν το εντάξουν στην διακήρυξη αυτό για τα εργασιακά που απαιτεί ο Πρωθυπουργός, να ασκήσουμε βέτο? Και από την άλλη μεριά, στο θετικό σενάριο, αν το εντάξουν μέσα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εσείς ως σημαία και να κλείσετε τη διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση? Κοιτάξτε. Υποχωρώντας σε ζητήματα άλλα. Κοιτάξτε. Μη συγχαίουμε το ένα με το άλλο, θα έλεγα. Δεν είναι κερασάκι του το πράγμα. Όχι. Των συλλογικών συμβάσεων. Η διακήρυξη που θα βγει, εκείνη η διακήρυξη των χωρών, είναι μια γενική πολιτική κατεύθυνση. Δεν σημαίνει ίσως και πάρα πολλά για τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση. Πιθανά και προφανώς μπορεί να
να είναι μια θετική βοήθεια, αλλά δεν νομίζω δεν ότι έχω... Δεν θα αποτελέσει το αντίδωρό σας. Ούτε... Δηλαδή, μα δεν είναι έτσι. Υπογράφω δεν τη συμφωνία υπάρχουν... γιατί πήρα για τη διακήρυξη. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν αντίδωρα σε αυτό. Μάλιστα. Το θέμα αυτό είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Μάλιστα. Δηλαδή, θα έχουμε μια Ευρώπη και χώρες Ευρώπης όπως είναι η χώρα, όπου η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα είναι μια διαδικασία ναι. ενσωματωμένη, πάντως, ναι ή όχι. Κύριε Μαντά, μακάρι, δεν ξέρω, το δικό μου το μυαλό είναι πολύ στενό για να το δεχτεί αυτό που μου λέτε. Αν βάλουν δηλαδή τις συλλογικές συμβάσεις στη διακήρυξη της Ευρώπης, η Ελλάδα εξασφαλίζει ότι θα είναι εντός του κεντρικού πυρήνα. Εγώ το αντίθετο είπα. Ναι. Δεν το καταλάβατε. Είπα το εξής, ότι αυτό θα είναι μια γενική πολιτική διακήρυξη. Δεν σημαίνει ότι αυτό Μάλιστα. θα καθορίσει τη διαπραγμάτευση. Ωραία. Κύριε Αβγιανάκη, εσάς το δουνουτού σας έχει βάλει απέναντι, όπως όλα δείχνουν, και σας ζητάει να δεσμευτείτε. Καταρχήν, και επίσης εσείς λέτε...